Σε αναμονή λοιπόν των αποφάσεων της εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών για το άνοιγμα του λιαναμπορίου ή όχι, και βάζω στην παρέα μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίων Θεοδόρου Κορίνθου, τον κύριο Νίκο Θεοδωσάκη. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Λοιπόν, πού είναι οι Άγιοι Θεόδωροι στην Κόρινθο? Εσείς με κάνατε να ψάξω να βρω. Είναι το χωριό του κυρίου Σημίτη? Χωριό του κυρίου Σημίτη δεν είναι, απλά εδώ ο κύριος Σημίτης Το επίκτητο. Έχει εδώ μια εξοχική κατοικία. Και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός την επισκέφτονταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα των Αγίων Θεοδόρων είναι στα παράλια του Σαρωνικού κόλπου. Είναι στα σύνορα, στα διοικητικά σύνορα της Πελοποννήσου με την Αττική. Βρέχεται από το Σαρωνικό κόλπο και είναι ένας όμορφος τουριστικός παραθυριστικός προορισμός, κυρίως το καλοκαίρι. Είστε πολύ ωραία εκεί, ο Αργός Σαρωνικός. Είναι μια κομμόπολη η οποία ανήκει διοικητικά στο νομό Κορίνθου και βρίσκεται στα σύνορα τα διοικητικά της Πελοποννήσου με την Αττική. Μάλιστα. Πρόεδρε, τι κάνετε? Είδα τις προηγούμενες ημέρες ότι βγάλατε μια κοινή ανακοίνωση με άλλους 7 συλλόγους, αν δεν κάνω λάθος. 7-8, πόσο ήτανε? Κοιτάξτε, ήταν δύο ομοσπονδίες. Βασικά αυτό το κοινό έγγραφο τέθηκε επικεφαλής του εγγράφου η ομοσπονδία μας στην οποία ανήκουμε, η Ομοσπονδία Εμπορίου Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και Ιθάκης, η οποία στην ουσία καλύπτει τη Νοτιοδυτική Ελλάδα. Και μετά σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο νομού, η τοπική Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Κορινθίας και οι σύλλογοι του νομού, ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, ο Εμπορικός Προμηθευτικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου, η Ένωση Εμπόρων και Επαγγελματοβιοτεχνών Λουτρακίου, ο σύλλογος δικός μας, ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Αγίων Θεοδόρων, ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Βραχατίου, ο Εμπορικός και Επαγγελματοβιοτεχνικός Σύλλογος Δερβενίου Περιχώρων και η Ένωση Εμπόρων και Επαγγελματιών Σκήνου. Ναι. Δηλαδή επικεφαλής η Ομοσπονδία μας και από κάτω οι σύλλογοι του νομού. Ναι. Γιατί λέτε ότι ίστραβος είναι ο γυαλός, ίστραβα αρμενίζουμε? Κοιτάξτε, αν είδατε και το δελτίο τύπου που το είδατε, μάλιστα στη δεύτερη παράγραφο που είχε την εικόνα με το καράβι, το αρμενίζουμε είναι και γραμμένο στα αγγλικά, θέλοντας να σχολιάσει όλη αυτή την ξενομανία, την άκρατη, με το click in shop, click away. Δηλαδή, ξενόγλωσσοι όροι οι οποίοι εισέβαλαν τη ζωή μας εδώ και 2 μήνες και πέρα από το ότι αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί, έχουν επιβαρύνει γλωσσικά την καθημερινότητά μας, λες και αυτοί οι όροι, αν ήταν πιο μοδάτοι, να πω σε εισαγωγικά, ή ξενόγλωσσα διατυπωμένοι, θα ήταν και πιο λειτουργικοί. Γι' αυτό και το αρμενίζουμε είναι γραμμένο στα αγγλικά. Ναι, όχι για να προσελκύσετε τουρισμό. Όχι για να προσελκύσετε τουρισμό. Όχι για να προσελκύσουμε. Απλό, αυτό ήταν ένα καυστικό στην ξενομανία, την άκρατη που υπάρχει, ότι όλα με click away, click as in a shop. Δηλαδή, μια ξενομανία άκρατη. Δεν κοιτάνε πώς θα είναι λειτουργικά τα συστήματα, κοιτάνε μόνο πώς θα τα βαφτίσουν ξενόγλωσσα. Ναι. Πείτε μου. Στην ουσία του εγγράφου, αυτό το έγγραφο έχει σκοπό να προβληματίσει. Γι' αυτό και ο τίτλος του είναι «Στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε». Δηλαδή, φταίμε εμείς σαν εμπορικός κόσμος ή φταίει η διαχείριση της κρίσης? Τι γίνεται? Δηλαδή, να προβληματίσουμε την αγορά, να προβληματίσουμε την κοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο και σοβαρό πρόβλημα. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Ταυτόχρονα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, τις ασφαλιστικές εισφορές, τους λογαριασμούς που δεν σταματούν να έρχονται. Αποζημίωση δεν υπάρχει κρατική. Αποζημίωση δόθηκε τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο.
και δόθηκε στο προσωπικό των επιχειρήσεων. Αν ένας δηλαδή είχε 3 άτομα προσωπικό, ένα κατάστημα με ρούχα, παράδειγμα. Είχε 3 άτομα προσωπικό. Πήραν 3 επί 800 ευρώ, 3×8=24, 2×400. Οι υπάλληλοι λοιπόν καθίσαν σπίτι τους, στον καναπέ τους και πήραν το 800 ευρώ σαν αποζημίωση. Ναι, αλλά το μαγαζί δεν το κρατάει ο υπάλληλος. Το μαγαζί το κρατάει το αφεντικό. Τα έξοδα, τα πάγια και τα λειτουργικά, το λογιστή, το ΕΦΚΑ, όλα. Αυτά τα πληρώνει ο ιδιοκτήτης, ο μαγαζάτορας, το αφεντικό. Εξαιρέθηκε λοιπόν από αυτή την αποζημίωση, ενώ την άνοιξη τα 800 ευρώ δόθηκαν στους μαγαζάτορους, στους ιδιοκτήτες. Τώρα αυτή τη στιγμή, στη δεύτερη φάση διαχείρισης, τώρα το χειμώνα, δεν δόθηκε αποζημίωση κρατική στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Ναι. Τα μαγαζιά, σας λέω, δεν τα κρατάνε υπάλληλοι, τα έξοδα επιβαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα και τη συντήρηση του καταστήματος επιβαρύνει ούτε, τους ιδιοκτήτες. Ούτε το ενίκιο που δεν θα καταβληθεί δεν είναι κάτι... Αυτό είναι το ενίκιο, να μην είμαστε άδικοι και τα ισοπεδώνουμε όλα. Το ενίκιο ήταν μια θετική πρωτοβουλία, η μείωση του ενικίου που ανακούφισε τα καταστήματα. Αλλά δεν είναι μόνο το ενίκιο. Είναι κι άλλα. Το ΕΦΚΑ του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου δεν έχει διαγραφεί. Οι ασφαλιστικές μας εισφορές του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου που ήμασταν κλειστά υπάρχουν και πρέπει να τις πληρώσουμε. Θα μπορούσαν αυτές να διαγραφούν. Όπως διαγράφηκαν και τα ενίκια ή μειώθηκαν τα ενίκια. Δηλαδή υπάρχει μια καλή στροφή, αλλά όχι ολοκληρωτική. Ναι. Και εμείς γκρινιάζουμε και δικαίως γκρινιάζουμε, γιατί λέμε ή δώστε μας αποζημίωση. Δηλαδή να καθόμαστε σπίτι μας στον καναπέ μας, αλλά να ξέρουμε ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας, ή αναλάβετε να καλύψετε εσείς τις υποχρεώσεις μας, τα πάγια λειτουργικά έξοδα. Γιατί με κλειστό μαγαζί, εμείς οι μόνοι δεν έχουμε μισθό για να καλυπτόμαστε βρέξει, χιονίσει, κλειστά. Αν είχαμε μισθό, ας πάει και μέχρι το καλοκαίρι το απαγορευτικό. Ναι, κάθε το πρώτο του μήνα θα έπεφτε μισθός. Εμείς τώρα καλούμαστε με κλειστό μαγαζί να βιοπορήσουμε τις οικογένειές μας και ταυτόχρονα να πληρώσουμε και τα λειτουργικά έξοδα. Πώς γίνεται με κλειστό μαγαζί, με κλειστή ταμιακή μηχανή, με κλειστό μαγαζί, να έχεις πράσινο. Πρόεδρε, πείτε μου λίγο κάτι. Τώρα περιμένουμε σήμερα να ανακοινωθεί το αν θα ανοίξετε από Δευτέρα και με ποιον τρόπο. Με το click in shop, το click away, ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος? Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να δουλέψουν τα μαγαζιά? Κοιτάξτε, αυτά είναι ημίμετρα. Απλά ο εμπορικός κόσμος αγωνιά και λέει ότι από το τύπια πολλότελα καλή και Παναγιώτενα που λέει η παραμία. Δηλαδή, από το να είναι εντελώς κλειστός, έστω τουλάχιστον να σε έρχεται ένας με ραντεβού. Λοιπόν, αλλά αυτά για μένα προσωπικά, αλλά και σαν σύλλογο, είναι ημίμετρα. Και είδαμε ότι την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων που εφαρμόστηκε αυτό το click away, δεν πέτυχε. Ειδικά σε μικρές περιοχές. Εσείς τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είστε και μια τουριστική περιοχή και ήδη χάσατε μεγάλο μέρος των εσόδων από το περασμένο καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να τα καταφέρετε το καλοκαίρι που μας έρχεται? Κοιτάξτε, είναι δύσκολα, είναι όλα στον αέρα. Είναι πραγματικά όλα στον αέρα, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, η επιχειρηματικότητα για να μπορέσει να λειτουργήσει δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σταθές, αβέβαιο και ευμετάβλητο περιβάλλον, ότι βλέποντας και κάνοντας, σήμερα κλείσε, αύριο θα είσαι ανοιχτά, ξανακλείσε, ξανάνοιξε. Δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει το Πάσχα και δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει το καλοκαίρι. Εάν δεν γίνει μία... Συνολική στήριξη θέλετε να πείτε, μάλλον αυτό που λένε οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, ότι πρέπει να δούμε λίγο πιο μακριά από το τώρα. Ναι, και εμείς θέλουμε να δούμε πιο μακριά από τώρα, αλλά όσο και μακριά να βλέπουμε εμείς και να προγραμματίσουμε αγορά εμπορευμάτων ή τα καταστήματα της εστίασης ή τα ξενοδοχεία κτλ. Εάν αύριο βγει ένα απαγορευτικό, παράδειγμα το Μάιο,
και κρατάει τα καταστήματα της εστίασης κλειστά, κρατάει τα ξενοδοχεία κλειστά. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν κάνει, που έχουν κάνει ένα προγραμματισμό, θα μπορέσουν να σταθούν? Είναι όλα προβληματικά στον αέρα και εμείς σαν τουριστική περιοχή εδώ πέρα, πέρα από το χαρακτήρα τον εμπορικό που έχουμε της αγοράς οργανωμένης, τα καταστήματα τα υπόλοιπα που λειτουργούν στον τομέα παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, καφετέρειες, εστιατόρια, και εκεί θα πληγούν. Ειδικά η εστίαση αυτή τη στιγμή έχει ένα επανέρχοντο πλήγμα. Δεν δούλεψε επαρκώς το καλοκαίρι και για την εστίαση οι θερινοί μήνες είναι η ευκαιρία να βγάλουν όλα τα έσοδα της χρονιάς. Μάλιστα. Πρόεδρε, τι να πω, καλή δύναμη να ευχηθώ. Ξέρω ότι κι εσείς όλοι οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες τραβάτε πολύ μεγάλο κουπί. Τραβάμε με πολύ μεγάλο κουπί, γιατί σας είπα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή η λογική είναι και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Και κλειστά τα μαγαζιά, αλλά τα μαγαζιά να καλύπτουν και τις υποχρεώσεις. Δεν γίνεται έτσι. Ή δώστε μας μια αποζημίωση σαν κράτος να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, και δεν ήρθε κανένας να μας ρωτήσει. Εμείς αυτό το διάστημα που είμαστε κλειστά τα μαγαζιά, πώς πληρώνουμε τα φροντιστήρια των παιδιών μας? Πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ? Πώς βάζουμε βενζίνα? Πώς βάζουμε πετρέλαιο? Ήρθε κανένας να μας πει πώς βιοπορίζεστε? Ωραία, μας κλείνουν τα μαγαζιά. Κλειστά τα μαγαζιά. Τα έξοδα μας πώς τα καλύπτουμε? Έχετε δίκιο. Είναι πράγματα που εισπράττω ως μηνύματα από πάρα πολλούς συναδέλφους σας. Ναι. Αυτό χρόνια, και να κλείσουμε, Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ναι. Και να σας πω ότι, ναι, να σας πω κάτι λεπτό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε παράδειγμα και ένας μικρός καταθετικός λογαριασμός από τα έσοδα των επιχειρήσεων. Από εκεί σε έκτακτη ανάγκη τραβούσαμε και κάποια χρήματα. Τώρα με όλη αυτή την εξαντλητική φορολογία των τελευταίων ετών και την παρατεταμένη κρίση των 10 χρόνων, καθήκαν ακόμα και αυτά τα ταμιακά αποθέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παίζουμε με το 20-άρικο, με το 50-άρικο. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ταμιακά αποθέματα σε καμία επιχείρηση. Και η επιστρεπτή προκαταβολή που δίνεται ακόμα σαν ένα θετικό μέτρο, ακόμα και σε αυτό ο κόσμος εκφράζει μία διστακτικότητα, γιατί είναι δανειακού τύπου. Δηλαδή θα πάρεις παράδειγμα 2.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ θα πάρεις τα έξοδα, αλλά τα 1.000 ευρώ πρέπει να τα ξαναεπιστρέψεις μετά από δύο χρόνια. Είναι επιστρεπταίο, καλά το είπατε. Είναι επιστρεπταίο, είναι μια μορφή δανείου. Είναι χαρακτήρα δανειακό. Και αναγωνία, άλλο και λέει, αν θα την πάρω αυτή την επιστρεπταία προκαταβολή, θα έχω εγώ μετά από δύο χρόνια λεφτά να πληρώσω αυτές τις δόσεις? Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωσάκη, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Αγίων Θεοδόρων, Νικόλαος Θεοδωσάκης. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο σταθμό σας. Να είστε καλά.